προφύλεξε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσεσότη σώσον εσύ επιλάψει. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Στη σημερινή εκπομπή των Ψαλτικών Περιηγήσεων, όπως και στην προηγούμενη, θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να ακούσουμε αποσπάσματα από μια πολύ ωραία συνέντευξη που παρεχώρησε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Ισοδίων Θεοτόκου στην Οικίσιανη, κύριος Βασίλειος Μπαντής, στο συνεργάτη της εκπομπής μας, Αλέξο Φωτακόπουλο. Ο κύριος Μπαντής μίλησε για την ψαλτική του πορεία, για τα πρώτα του βήματα, για τους δασκάλους του, για την τοπική παράδοση της καβάλας και του παλαιοχωρίου, για τη σχέση του με πολλούς σύγχρονους ζώντες αλλά και κειμένους πρωτοψάλτες. Και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να έτσι αναφέρουμε ένα δυσάρεστο μάλλον γεγονός. Αναφερόμαστε φυσικά, οι ψάλτες το γνωρίζουν, στην εκδημία Ισκύριων του μεγάλου πρωτοψάλτη εκεί της περιοχής, του Ιωάννου Κλωναρίδη, ο οποίος κοιμήθηκε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Ο κύριος Μπαντής μάλιστα αναφέρθηκε και σε αυτόν στη συνέντευξή του, ήταν λίγες μέρες πριν την κοίμησή του. Θα θέλαμε να ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει, καλό παράδεισο να έχει και καλή δύναμη στην οικογένειά του. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή μορφή του 20ου αιώνα, από τους πιο χαρισματικούς πρωτοψάλτες με πλούσιο φωνητικό τάλαντο και έτσι ένα αρκετά ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Αλλά δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε για τον Ιωάννη Κλωναρίδη, δεσμευόμαστε όμως σε μελλοντική μας εκπομπή να τον τιμήσουμε με ένα αφιέρωμα ειδικό εις μνήμη του. Προτού προχωρήσουμε στη συνέντευξη, την οποία θα σας παραθέσουμε αυτούσια, θα θέλαμε για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπαντή για την πολύ ωραία συνέντευξη που μας έδωσε και να του ευχηθούμε υγεία, μακροημέρευση και να τον έχει ο Θεός καλά, να τον ακούμε και να μας εφραίνει για πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ακρόαση.
Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Εδώ το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς ψάλτες. Και συνεχίζουμε να βγάζουμε πάλι. Είχατε σχέσεις με τον Τσαμκυράνη? Ο Τσαμκυράνης εδώ πρωτοπιάστηκε ψάλτης. Αυτός ήταν σε αυτόν τον ναό. Σε αυτόν τον ναό. Μπουζοξής ήταν. Ερχόταν σε γάμους αυτά. Αφού είχε καλή φωνή, ήταν καλή φωνή. Καλός, πολύ καλός ο Τσαμκυράνης. Λοιπόν, Αγίοι ψάλτες. Καμιά φορά πίστεψε ότι στις αρχές μπέρδευε. Όταν αντί το πιστεύω, έλεγε το πάτερ μόνο. Ούτε τυπική δεν ήξερε. Μάλιστα. Άμα έχεις τη φωνή, όλα θα σκεπάζεις. Από εδώ πρώτο έγινε ψάλτης. Εδώ έψαλε και μετά. Εγώ ξαναβρέθηκα με τον Τσαμκυράνη όταν εγώ ήμουν 13 χρόνια πήγα στις Σέρες και μάθησα το Βάρμα. Αυτός έψαλε τότε στο Σιδηρόκαστρο. Και από εκεί πήγε στον Καραμάν και έγινε αυτός που έγινε. Όλα διαβασμένος ιεράρχοντες, χάρισμα πολύ καλό, πολύ παρεδόση είχαμε. Ήταν και ο άλλος αυτός ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης, για πείτε μου για τον Κλωναρίδη. Συγγνώμη σας την άποψή σας. Και αυτός, δεν στο γίνεται, ο Κλωναρίδης, χάρισμα καλό. Αλλά ήταν λίγο δύσκολος αυτός, δεν τα πήγαινε καλά με παπάδες και τέτοια. Ναι. Μπας περιπτώσει, αλλά εγώ γνωρίστηκα με τον Κλωναρίδη όταν μάθαινα την πρώτη χρονιά, εγώ 13 χρόνια που ήμουν, ήταν μάθαινε σε έναν από το, αυτό, από το Λαγκαδά, από πού, από εκεί πρέπει να είναι ο Κλωναρίδης, Αθανάσιος, πώς λέγονταν, ο δάσκαλός του. Και ήρθαν να ψάνω στις Σέρες, καλεσμένο τον είχαν, και ήρθε αυτός, γνωρίζει και ένα άλλο παιδί, αλλά είναι μεγαλύτερο από μένα, 3, 4, 5 χρόνια μεγαλύτερο. Και ήταν αυτά τα δυο τα παιδιά, είχε ο Αθανάσιος, πώς λέγονταν όμως το επίθετό του, καλός. Από τότε τον γνώρισαν. Και μετά όταν έγινε, ήρθε έψαλε στον Άγιο Νικόλαο Δράμας, ο Κλωναρίδης. Εντάξει, από εκεί πέρα είχαμε πάρει δόση γιατί στην Καβάλα ήστερα. Σε πανηγύρι ήρθε ή ήρθε και ήταν πρωτοψάλτη. Έψαλε πρωτοψάλτη στον Άγιο Νικόλαο Δράμα. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί ήστερα πάει στην Καβάλα, πάλι στον Άγιο Νικόλαο, αλλά αριστερά στο Τζαμπιαράκι. Και ύστερα από εκεί, αφού τον έβαλαν νοσοκόμο, τον έκανα μέσα στο. Τώρα που είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και ήταν ψάλτη εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Με του Δανιηλαίου. Δανιηλαίος είναι από εδώ από το Παλαιχώρι. Α, είναι από το Παλαιχώρι, δεν είναι από την Εθνική Σιανή, είναι από, από την ευρύτερη περιοχή. Ναι, δηλαδή. δίπλα σε εμάς το Παλαιχώρι, εδώ. Λοιπόν, αυτοί στο όρος πήγαν, από εκεί έχουμε πάρει δόση, ας πούμε, ναι, πάντα, ναι. Αφού είσαι σχεδόν χωρίς. Τους ξέρατε δηλαδή, ήσασταν, εντάξει. Είχατε συμψάλει, τώρα, ποτέ είχαν έρθει εδώ. Και εδώ όλα, εκεί όπου τι πήγαινα εγώ εκεί, πάντα ψάλαμε μαζί. Α, πηγαίνατε, ναι. Και από τη μικρή Αγιάννα, όταν πήγα πρώτη φορά, είχαν αυτοί το εναγκαίροντα γερόντιος λεγόταν. Ναι. Εκεί στα κατονάκια που λέμε. Αυτή τη μικρή Αγιάννα, απάνω. Έχει πάει στο όρος. Ναι, βέβαια. Απάνω η μικρή Αγιάννα που είναι, και απάνω. Είχαν πάρει δώσει αυτοί. Και κατέβηκε αυτό που βγαίνει και έξω και ψάχνει εκπομπές, τον δείχνουν, τον κάνουν. Πώς λέγεται. Και εδώ έρχεται πολλές φορές λεγόταν. Τη στερινή το βράδυ ερχόταν εδώ και ψάλαμπε. Αυτό τότε ήταν διάκος. Ναι. Και κατέβηκε. Από εκεί και μας έβαλε γερόντιος, εγώ τότε ήμουν 27 χρονών, πρώτη φορά μικρός. Πήγα, 27 χρονών, ναι. Και αυτός, περίπου με ηλικία ήμασταν. Και κατέβηκε και μας έβαλε να ψάλλουν τον Αγίου Πατέρων ο χορός. Και από τότε γνωριζόμασταν, όποτε πήγαινε να περνούσε από τις έβλεπα, αλλά ερχόνταν τη στερνή το βράδυ, ερχόνταν πολλές φορές, ερχόνταν εδώ. Πάντα στο χωριό εδώ. Ναι, εδώ και έψαλε, εδώ μαζί μας δηλαδή. Πολύ ωραία. Κυριαζής Δασκαλούδης. Ναι. Μαζί ήσασταν, ψάλατε μαζί. Εγώ πήγα ένα χρόνο νωρίτερα από τον Κυριαζή. Εγώ όταν ήρθε ο Κυριαζής, ένα εξάμεινο έκανε το χειμώνα μετά, γιατί είχαμε δουλειές από πιτσιρικάδες, ακόμα στα χωράφια, ξέρεις. Και στην αρχή ήταν δύσκολο, δεν τα έπαιρνε, αλλά εγώ όμως, κοντά. Νίκαιζε με ένα δωμάτιο δίπλα εκεί στο μπάρμπα που είχε το σπίτι και ήμασταν 4 άτομα σε ένα δωμάτιο. Μιγδαλιάς, εγώ, Μιγδαλιάς και ένας Κελφώτης, ο οποίος είναι στην Αθήνα, ναι. Αλλά αυτός τα παράτησε. Λοιπόν, ύστερα όμως μπήκε μέσα και έγινε φωστήρας ύστερα. Πήγε εκεί πέρα, εντάξει, αφού κατάλαβε. Επειδή σαν παιδιά εμείς κάναμε παρέα εδώ. Και τραγούδισαμε τώρα, ξέρεις, γύρω-γύρω βόλτες στο χωριό. Δεν είχε τότε καφιτερίες και τέτοια. Και βόλτες, τραγούδια αυτά από αυτά τα δικά μας, ξέρω, καντάδες δε μέκα. Πιτσιρικάδες τέτοια. Κάνατε και καντάδες. Ναι. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Μπαντή. Ο Ζαχαρίας ο Πασχαλίδης. Είχε δασκάλους τον Κωνσταντίνο Ζάπρο και τον Τσακίρη. Αυτοί ήταν από εδώ.
Ήτανε Νικησιανή. Όχι, όχι. Δεν ήταν Νικησιανή. Ήταν από το Παλαιχώρι. Α, ήταν από εδώ δίπλα. Ναι, αλλά ήταν εδώ ψάλτης ο Τσεκύρης. Έκανε ψάλτης και ο Τσεκύρης. Γιατί εμείς είχαμε πιο μεγάλες ηλικίες. Και σταμάτησαν, ας πούμε, κάποιος Μαυροδής Αθανάσιος και Σαμαράς Θεόδωρος. Παλί. Και τον Μπουρλέτσικα. Ναι, αυτή. Εκείνο τον καιρό που λέμε. Αυτή δεν ήταν. Κοιτάξτε, τα πράγματα ήταν. Και ήταν λίγο. Δεν είχαν χαρίσματα. Φωνητικά εννοείται. Ναι. Ύστερα βγήκαν άλλοι καλοί φωνές, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά αυτοί δώσανε τα πρώτα βήματα. Ναι, ήταν μια αιτία δηλαδή, που, αλλά η αιτία πιο πολύ από το μοναστήρι. Το μοναστήρι. Με παρεδώσει το, ναι. Την υποσυφήνιτσα του μοναστήρια πάνω, όταν στην κατοχή, από εκεί αυτοί που ήταν οι καλόγεροι ήρθαν εδώ και κάθονταν, σε ένα σπίτι δικό μας εδώ, στο χωριό. Και όλα την εικόνη σε αυτά τα φέραν εδώ. Οι καλόγεροι τότε, ξέραν από μουσική και σας. Είχε μερικούς που ήξεραν. Και από εκεί ξεκίνησαν. Και από εκεί σας. Ναι, από εκεί. Από εκεί ξεκινήσατε, δηλαδή. Μας έμεινε σαν παράδοση από εκεί, δηλαδή. Ναι. Αφού είχαμε παρεδώσει πολύ με το μοναστήρι, η καλή φωνή να γίνει ψαλτάδες, όχι τραγουδιστές. Υπάρχουν πλέον μαθητές, γεμίζουν τα αναλόγια. Δες, τι βλέπετε για το μέλλον? Το μέλλον, όπως κάποτε, εγώ όταν πρωτοπήγα στο Όρος, πήγα το 67. Είμαι 27 χρονών. Το Όρος ήταν στον ΙΚΕΙ. Σήμερα, αύριο πεθαίνει το Όρος. Δηλαδή, δύο καλόγερ, ένα, τρεις καλόγερ, τέσσερις καλόγερ τα μοναστήρια. Όμως δεν έχαναν την ελπίδα. Και μετά, από το Φιλοθέο που ξεκίνησε ένας ναύαρχος, ξεκίνησε και
Πήγαν όλο αφρόκρεμα μέσα. Ναι. Πήγαν εγγράμματα παιδιά, νέα παιδιά. Παράτησαν τα πάντα, πτυχία και τα πάντα. Και έγινε το όρο σωστό. Όμως το πίστευαν οι καλόγεροι. Η Παναγία λέει θα οικονομήσει. Ναι, και όντως οικονόμησε. Όταν πήγα εγώ την πρώτη φορά, εγώ βέβαια είχα και ένα παιδάκι, ας πούμε, τον πρώτο του γιο μου. Στο Φιλοθέο με λένε είχε τρία άτομα. Μην κάτσει μια, σε κάνω μικρό πάνω. Παπά να με κάνει, αλλά εγώ έχω και έναν λίγο και στο σπίτι λέω έχω. Ω, εντάξει, λέει, δεν είναι εντάξει. Γιατί οι καλόγεροι λένε ότι λέμε εμείς να προσεύχεστε. Εσείς να προσεύχεστε, λέει για μας. Γιατί εσείς είστε ήρωες, λέει, κάνατε μια οικογένεια. Εμείς, λέει, εντάξει, που λέμε το τομάρι μας. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι είναι, αυτό που κάνουν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι κάλεσμα άλλο, δεν γίνεται. Αγκαρία δεν γίνεται. Οπότε, τώρα εδώ τι βλέπετε για το χωριό σας. Από τους ψάλτες, εμείς, υπάρχουν μαθητές. Έχει, Μερακλήδης έχει. Έχει. Τώρα, άμα δεις την Κυριακή, άμα δεις, αν δεις, λέει, από τόσο, λέει, έρχονται εδώ, κάνουν και μαθηματικά και στον παπά παίρνουν, κάνουν μαθήματα κάνουν. Αλλά εμάς, μας βοηθούσε πολύ εκείνο τον τόπιο το τραγούδι. Τα ακούσματά μας ήταν. Γι' αυτό σου είπα, τον οκτάηχο τον είχαμε μέσα. Όταν κάναμε έναν ήχο, εγώ σε εκείνο τον ήχο είχα 20 τραγούδια, ήξερα σε εκείνο τον ήχο. Τα διαστήματα ήταν περασμένα μέσα. Χρωματικό, χρωματικό. Κάναμε τι είδηλες, σε όλα μέσα είχαν δευτερόπρωτο και δευτερόπρωτο. Έχει στο τραγούδι, μιας και περάσατε στο τραγούδι. Πώς τα μάθατε, δηλαδή, από τα πανηγύρια, από τις γιορτές. Από τον παππού στον εγγονό που λέμε. Από μάνα, μπαμπά, ξέρω εγώ, παππού, γιαγιά, έτσι γινόταν. Τα άκουγαμε. Γιατί τότε οι δουλειές που είχαμε, το παστάλι προπαντός. Τα παστάλια, το καπνά, θερμέσα, κλεισούρα. Πώς είναι, τραγουδούσανε και τα παστάλια. Τα μάθανε μετάλλια και τα κυμπήσε. Εγώ από τέσσερα. Η ευχαρίστησή του, τέλος πάντων. Η ψυχαγωγία του στην εργασία. Ξέρω όλα τα τραγούδια αυτά, τα τραγουδούσα. Μη με όργανο και με αυτά. Από μια στάλα. Αφού αυτά ακούω. Αυτά ακούω, βέβαια. Ήταν και το χάρισμα και τα άρπαζα μια φορά εγώ. Τα λέμες. Γι' αυτό η παράδοση πάλι συνεχίζεται. Πρώτα-πρώτα έχουμε εκπληρώσει τόσες θέσεις έξω, ας πούμε. Έχουμε παντού δικούς μας ψαλτάδες. Εξυπηρετούμε δηλαδή σε τα όλα τα χωριά αυτού. Από εδώ, να, έχουμε εδώ στο Κουρβούνι, ψάλλει ακόμα αυτός. Και σε πόλεις. Το άλλο είναι... Και σε πόλεις, και στην Δράμα, και στην Καβάνα. Και... Παντού έχουμε δηλαδή ψαλτάδες. Σε Σέρες. Μαθητές και παντού. Πολύ από εδώ δηλαδή πηγάζουν και... Και στην Επανομή και στην Δράμα. Ναι, η Επανομή είναι αυτός τώρα ψάλλει. Ο ξενούς είναι Επανομή. Έκανα δύο χρόνια μπροστά, ψάλλει κάπου αριστερά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τώρα είναι Επανομή. Άρα υπάρχει. Έχει, ναι. Βλέπω όμως και τα πιτσιρίκια τώρα τα μικρά. Αλλά είναι δύσκολα που να μπουν σε αυτό το στυλ. Γιατί βλέπεις νεολαία τώρα ακούν άλλα πράγματα. Δεν έχει. Έχουν άλλα πράγματα. Δεν έχει εψαλτική. Μας έχει φάει το ίντερνετ και. Φύγαμε. Η τηλεόραση. Ενώ εδώ την παράδοση. Ενώ παλιά αυτό που λέγατε εσείς δεν είχατε τίποτα άλλο. Ακούγατε μόνο τα. Ναι,
χωριζά μέτρημο. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Τώρα βγαίνει το φεγγάρι, λέει. Ναι. Πείτε το, πείτε το. Τώρα βγαίνει το φεγγάρι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την φιλοξενία και καλά. Εύχομαι να ξαναειδωθούμε και να τα ξαναπούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί ήρθατε, είναι μια ευκαιρία να ακούσουν ότι υπάρχει και η Νικήσιανη, γιατί κάπως δηλαδή διαφημίζουμε με αυτό. Την Νικήσιανη δεν την ξέρω παλιά. Τι μάθανε βέβαια μέσα από τους ψάλτες και ο Αράπης. Βέβαια, βέβαια, το έθιμο αυτό. Ακούστηκε παντού. Εγώ κατήβηκα πολλές φορές. Μέχρι έξω πήγα. Αυτό, Γερμανία, Ζερίχη πήγα στην αυτή. Λοιπόν, όλη μας, Αθήνα, ξέρω εγώ, από εκεί ακούστηκε η γενική σκηνή. Δηλαδή με τον τρόπο του, ο κάθενος όπως μπορεί και ό,τι μπορεί και έτσι γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, αληθώς ο Κύριος. Να είστε πάντα καλά. Να έχουμε υγεία και το χρόνο να γιορτάσουμε πάλι το Πάσχα. Αμήν, αμήν, αμήν. Thank you.
ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Σώσον